Οι εξεγερμένοι βρίσκονταν 15 χιλιόμετρα από τον Μπάνι Ουαλίντ, ένα από τα τελευταία οχυρά των οπαδών του Μωμάρ Καντάφη νότια της Τρίπολης, όταν ο εκπρόσωπός του μίλησε το πρωί τηλεφωνικά σε ξένους δημοσιογράφους και διακήρυξε ότι δεν τίθεται θέμα παράδοσης της πόλης. Is the leader in Beni Wali? No, actually, I personally do not know where he is right now, but I know very much that he is in the country. This is for sure, and he's in a safe place, surrounded by many people who are prepared to protect him. Οι δυνάμεις των ανταρτών πλησιάζουν και στη γενέθλια του Καντάφη, τη Σύρτη, απαιτώντας την παράδοση των οπαδών του, που ανήκουν κυρίως στη φυλή του, για να αποφευχθεί άλλη αιματοχυσία. Αίσθηση προκαλούν πάντως οι αποκαλύψεις από λαϊλατημένα κρατικά αρχεία στην Τρίπολη για τη στενή συνεργασία του καθεστώτος Καντάφη με τις μυστικές υπηρεσίες ΗΠΑ, Βρετανίας και άλλων χωρών στο λεγόμενο πόλεμο κατά της τρομοκρατίας. Αυτό εξηγεί σε κάποιο βαθμό γιατί ο άλλοτε πανίσχυρος ηγέτης της Λιβύης πίστευε πως οι σύμμαχοί του δεν θα του επιτεθούν. Υπενθύμησε μάλιστα αυτή τη συνεργασία και στα μηνύματα που έστειλε στον Μπαράκ Ομπάμα. Η CIA είχε παραδώσει τον Καντάφη Λίβιους υπηκόους, τους οποίους θεωρούσε μέλη της Αλ-Κάιντα. Φυλακίστηκαν, βασανίστηκαν, ορισμένοι μάλιστα από αυτούς, όπως ο νυν στρατιωτικός διοικητής των ανταρτών στην Τρίπολη, απελευθερώθηκαν πέρυσι, όταν ο γιος του Καντάφη, Σαϊφ Αλ-Ισλάμ, επιχείρησε μεταρρυθμίσεις και κάλεσε το δημοσιογράφο του CNN, Νικ Ρόμπερτσον, να κάνει ρεπορτάζ για τις αλλαγές στη Λιβύη. Because they were terrorists. And the Americans gave them back to you after they were finished with them. Yes, because we are allies now. We are fighting the same enemy. Οι προβολείς της δημοσιότητας στρέφονται και στις περίφημες νοσοκόμες του Καντάφη. Μία από αυτές, η Ουκρανή Οξάνα, που επέστρεψε στην πατρίδα της, είπε ότι η υγεία του Καντάφη ήταν πολύ καλή και διέψευσε κατηγορηματικά ότι ο ηγέτης είχε ερωτικές σχέσεις μαζί τους. None of us had ever been one-on-one with him. Madame Sofia. Нет, боже упаси. Rules were strict. We dressed formally and wore no flashy makeup or lipstick going to his house. Likewise, he never made any passes at us. Η νοσοκόμα λέει ότι ο Καντάφη τους έκανε συμβολικά δώρα, όπως μενταγιόν και ρολόγια. Between ourselves, we called him Daddy. Daddy gave us jobs, money, a good life.